Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Παγιάννη, καλή κυριακή σα, σα, ο κρατέρα σα, ολοντέ. Να είστε δηλαδή. καλά. Θα μιλήσουμε για όλου και για όλα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο γιατρό, ο κύριο Δημήτρη Ούρα. Συζητούσαμε για το θέμα τη ψυχική υγεία και για το θέμα τη εγκληματικότητα. Με αφορμή το περιστατικό στην Ερμού, κύριε Υπουργέ, με τον Αιγύπτιο, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο ενώ ε, ε, αντιμετώπιζε σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, μπήκε κανονικά στην Ελλάδα και ήταν εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιο μηχανισμό που του ελέγχει αυτού. Ναι, ένα Γιατί εδώ γίνεται τώρα. Η συνήθι σπέκουλα του διαδικτύου. Αυτό ο Ιρακινός, αν θυμάμαι καλά, είτε, ναι, Α, Ρακυνός, ήρθε από ναι. τη Γερμανία ναι. με διαβατήριο mm. μέσω Σερβίας. Δεν είναι η περίπτωση του λάθρομετανάστη που ήρθε με βάρκα. Είχε όλε τι νόμιμες, δηλαδή, τα νόμιμα χαρτιά. Τα νέα, κανείς Του ελέγχει κανεί αυτού. Μένα λεπτό. Δεν πάμε στον δρόμο να κάνουμε ψυχιατρικά τέσσερα όσο περνάνε, αφού είχε λέω. Τώρα το πόσο του άδωσε η Γερμανία ταξιδιωτικά έγραφα, αυτό εγώ δεν το πούλησε. Αν δεν είχε, θα τον έλεγχε κανεί. Κοιτάξτε, όταν έρχονται με τι βάρκε οι διάφοροι νεομετανάστε, μπαίνουν στι δομέ. Δεν κυκλοφορούν κατευθείαν στο κέντρο. Τώρα εκεί περνάνε από διάφορε επιτροπέ, αλλά όχι ψυχιατρικέ. Για να είμαστε ειλικρινεί. Κύριε Σούρα, τι ερώτημα θέλετε να κάνετε στον Υπουργό, Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Σούρα. Ε, θέλω να σα κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Εσεί είστε από του ε, υπουργού που είστε χρόνια στην κυβέρνηση. Πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δώσει πολλά σε διάφορα υπουργεία. Θέλω να σα παρακαλέσω να μου πείτε γιατί στην ατζέντα του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει ποτέ η λέξη βία. Ε, Όχι, δεν υπάρχει. Έχει κάνει και ειδική επιτροπή ενό παιδιού στα σχολεία και έχουν γίνει και πολλέ συζητήσει για αυτό το θέμα. Μισό λεπτό, να καλημερίσουμε τον κύριο Σούρα. Γιατρέ, ολοκληρώσατε το ερώτημα. Την καλημέρα μου. Ανανέμον το ραντεβού Ανιετά. για το επόμενο Σάββατο, κύριε είστε Καλά, την okay. καλημέρα μου. Ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργό με την υπερική εγκληματικότητα συστήνοντα μια επιτροπή. Γενικότερα, όμω, με τη βία ασχολείται κύριε Υπουργέ. Θέλω, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Το κομμάτι τη έκφραση τη βία και ειδικά τη νεανική βία έχει, mm. έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα. Πολύ έντονο πρόβλημα σε όλο το Δυτικό Κόμμα. συζητιέται πλέον και στα Συμβούλια Υπουργών, στο τόσο υψηλό επίπεδο. Ε, υπάρχουν διάφορε εξηγήσει γιατί έχει συμβεί. Ε, υπάρχει μια θεωρία ότι μετά τον COVID και τι καραντίνε εντάθηκε πάρα πολύ. Ε, άλλοι λένε ότι έχει να κάνει με τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία παίζουν τα παιδιά, τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονη, το, έντονο το στοιχείο τη βία, με τον σύγχρονο τρόπο ζωή, τη μοναξιά, την έλλειψη πειθαρχία. Διάφορε θεωρίε υπάρχουν. Πάντω είναι ένα πραγματικό. Φαινόμενο που τείνει να γίνει μάστιγα. Γι' αυτόν τον λόγο και η κυβέρνηση προσπαθεί να δει πώ θα το αντιμετωπίσει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Ναι, δεν είναι, δεν ελληνικό, είναι νικό, αλλά δεν είχε μάθει η τοπική κοινωνία τη χώρα να μετατραπόμαστε σε Σικάγο και ζούγκλα. Ασφαλώ δεν είχε μάθει, αλλά ξέρετε, αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο θετικά και αρνητικά. Ε, τα θετικά την ταξιδεύουμε εύκολα σε όλο τον κόσμο, βγάζουμε περισσότερα χρήματα, έχουμε ψηλότερο επίπεδο ζωή, περισσότερε επενδύσει. Αυτά είναι θετικά. Τα αρνητικά τα αποκτούμε και τι συνήθειε των άλλων κοινωνιών με του οποίου έχουμε έρθει να σε επαφή. Με τα ψυχιατρία υπάρχει θέμα. Δηλαδή, Βλέπω εδώ μηνύματα κουρατριών και ακροατών με τα ονόματα του και τι ιδιότητέ του που λένε ότι συγγενικά μα πρόσωπα αντιμετωπίζουν πρόβλημα και λόγω πληθώρα ασθενών δεν μπορούν να του κρατήσουν εκεί. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, και θα τον κόμμα να καλέσει μια επόμενη εκπομπή τον κύριο Βαρτζόπουλο. Ναι. Ο κύριο Βαρτζόπουλο είναι υπουργό υγεία, ο υπάροχο για την ψυχική υγεία και που αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τη μεγάλη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Έχουμε βάλει πάρα πολλά χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψη. Έχουν πάρα πολλέ και ιδιωτικέ δομέ ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Ε, σχεδόν σε κάθε νομό τη χώρα, δύο, τρει και τέσσερι, για να επικουρικά να βοηθούν το σύστημα. Γιατί είναι άλλο πράγμα τα μεγάλα ψυχιατρία. Γενικά, η κατεύθυνση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σωστά είναι η αποϊδρυματοποίηση. Δεν θέλουμε να βάζουμε ανθρώπου και να του κλείνουμε σε να του χανάμε και πέρα μέσα. Όχι. Του επικίνδυνου όμω πρέπει να του βάζουμε. Υπό κάποιε διαδικασίε με εισαγγελική εντολή κτλ. Αυτή. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο δολοφόνησε το γαμπρό του και αυτοκτόνησε μετά προχθέ. Δεν έπρεπε να είναι έξοδο. πήγε στην, σε ψυχίατρο. Και του. Αν κατάλαβα καλά, διάβαζα τα ρεπορτάζ, α, δεν το ξέρω. Α, μισό λεπτό. Ακούστε το ηχητικό τη κόρη ναι. του. Γιατί είναι ανατριχιαστικό, κύριε ναι, Πουδιά. Ναι. Είναι φοβερό δηλαδή. Θα είμαστε έτοιμοι, Λάσκαρη, να το ακούσουμε. Αυτό ο άνθρωπο που δολοφόνησε το σύζυγό μου σήμερα και μας κατέστρεψε το σπίτι. Μας απειλούσε. Του είχαμε κάνει καταγγελία στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Τον είχαν πάει στο ψυχιατρικό κέντρο Σταυρούπολης και μετά από δύο, ενώ είχαμε πάει και είχαμε δώσει καταθέσεις για το πόσο κακοποιητικός ήταν και το πόσο του γυρνούσε το μυαλό ορισμένε φορές, από το ψυχιατρίο μας πήραν μετά από δύο μέρες και μας είπαν ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και βγαίνει ελεύθερο. Πήρε εξητήριο. Τρομερό, η κόρη του τα λέει αυτά. Καχάσαμε, <ας> μα λυπητήρια στην οικογένεια. <Επινότητα> ναι, καταστράφηκε η γυναίκα. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε. να έχουν παιδί να σκοτώνουν τον πατέρα του, ο παππού. Α πούμε. Λέει ότι θα είναι τραγωδίε φοβερέ. Εγώ δεν μπορώ να σα πω τώρα οι γιατροί πώ γνωμάτευσαν αυτό που γνωμάτευσαν. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα, όπω βλέπετε, είχε λειτουργήσει. Έγινε καταγγελία στην εισαγγελία και η εισαγγελία τον έστειλε ω Όταν οι γιατροί εξετάζουν κάποιον. Αυτό δεν μπορεί στη γνωμάτια στην ιατρική να μπει ούτε υπουργό, ούτε εισαγγελέα, ούτε κανένα. Αυτό είναι το ιατρικό ζήτημα. Σε αυτό ζήτημα. δεν έχετε άδικο. Τον εξετάζουν όμω. ή στη λογική ότι έχουμε Μα πάρα πολύ κόσμο ασθενή. Έμεινε ενείς, δύο μέρε μέσα. Κάποιοι να φεύγουν. Μα έμεινε δύο μέρε μέσα. Πρόλαβα να, να τον εξετάσουν. Μα προφανώ για να βγει έχουν υπογράψει οι γιατροί αυτοί. Το θα γίνει δικογραφία, οι γιατροί αυτοί θα κλειθούν στο δικαστήριο. Να πούνε για τον αφήσα να βγει. Μπορεί να του είχαν δώσει φαρμακευτική αγωγή και αυτό να με την έπαιρνε. Δεν το γνωρίζω. Αυτά θα φαινούν στην ακροματική διαδικασία. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλο, λένε εδώ οι φίλοι οι ακροατέ, ο Γιάννη ή η αγαπητή κυρία Νίκη, υπάρχει στο μυαλό τη κυβέρνηση και στο δικό σα η πρόσληψη ειδικών ψυχολόγων σε κάθε σχολείο και όχι ένα ανά δεκάδες σχολεία που υπάρχει σήμερα ώστε να αντιμετωπιστεί ω έναν βαθμό τα, να αντιμετωπιστούν τα ενδοοικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το επίπεδο. Ε, κοιτάξτε, προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο το έχουμε τόσου πολλού για να πάμε σε όλα τα σχολεία. Σα είπα, εξελίσσεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Καλό να καλέσω τον κύριο Βατζόπουλο να σα εξηγήσει του άξονε του. Μάλιστα. Τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία αφορούν όπως καταλαβαίνετε το Υπουργείο Υγείας. Πριν πάμε στα θέματα του Υπουργείου Υγείας μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε φίλε και φίλοι εδώ για τα θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας για να απαντηθούν όσα μπορούν να απαντηθούν από τον Υπουργό. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας και στο mail studio.andrealfm.gr και στο τηλέφωνο 211-200-8200 και με SMS real και μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Περιμένω τα μηνύματά σας να τα στείλετε. Να πάμε λίγο στα πολιτικά. Χθε ανεβάσατε μια ανάρτηση με την οποία ουσιαστικά απευθύνεστε στον κύριο Τσίπρα για την επίθεση που του εξαπέλυσε ο κύριο Πολάκη, κύριε Γεωργιάδη, αγαπητέ κύριε Υπουργέ Υγεία. Και υπενθυμίσατε στον κύριο Τσίπρα ότι ο κύριο Πολάκη προέ, προήλθε από το κόμμα του κυρίου Καζάκη και είναι ουσιαστικά μουσαφίρι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κακό λοιπόν ο Αλέξη Τσίπρα τον υποστήριξε τόσο καιρό. Γιατί παρεμβαίνετε στα <κυρίζοντας> εσωτερικά λοιπόν. Εγώ, <ο> εγώ <κυρίζοντας> έκανα μια δημόσια ανάρτηση που έχει κάνει και θράψη, γιατί έχει κάνει δεκάδε χιλιάδε ε, ανα, αναγνώσει και μέσα μου απάντησε ο Πολάκης από κάτω και το τι του γράφουν δεν λέγεται. Mm -hmm. Δηλαδή, σπάνια έχω ανάρτηση που να έχει τόσα αρνητικά σχόλια πολλά Πολάκης από κάτω. Ε, γιατί θέλω να επισημάνω ένα στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ουδή ασφαλέστερο εχθρό του ευεργετηθέντο. Ο Πολάκη ήταν παγκοσμίω άγνωστο για να καταλάβετε πόσο άγνωστο ήταν, επειδή έγραψε στο tweet του, εγώ λέει ήμουν αγνωστός και πριν εσύ τι ήσουν να ε, διευκρίνησε, αλλά δεν μπορεί να τα γνωστά αυτά που λέει. Θέλω απλώ να πω ένα περιστατικό. Το 2013 η στα Σφακιά ήταν δήμαρχο ο Πολάκη για να εγκαινιάσει ένα κέντρο υγεία στο Δήμο Σφακίων. Τότε ο Δήμαρχο Πολάκη δεν ήταν εκεί, είχε φύγει, είχε πάει στη Γάβδο για να μην με υποδεχθεί. Και όταν έφυγε εκεί μου είπαν ότι ο Δήμαρχο δεν είναι. Γιατί έχει πάει στη Γάβδο. Εγώ δεν έδωσα την παραμικρή σημασία γιατί δεν είχα ιδέα ποιο είναι ο Πολάκη. Μου ήταν άγνωστο και έτσι δεν με ενδιέφερε ότι ο Δήμαρχο δεν ήταν εκεί. Συνέχισα κανονικά την επίσκεψή μου, πήγε πάρα πολύ καλά, μου κάνει και μεγάλο στα σαφάκια κτλ. Η, η γνώση μου ότι αυτό ο Δήμαρχο που δεν είχε κάτι να υποδεχθεί τον Υπουργό Υγεία αλλά είχε φύγει ήταν ο Παύλο Πολάκη, ήρθε μετά από δύο χρόνια, όταν πλέον έγινε βουλευτή και έγινε γνωστό ότι αυτό ήταν ο πρώην δήμαρχο Φακίων. Ναι. Τόσο παγκοσμίω άγνωστο ήταν. Ε, δεν τον είχε από κανένας. κάπου. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Ε, με τη σειρά. Εκείνη δεν την εποχή ο Πολάκη δεν στήριζε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκη ήταν με τον Καζάκη. Θυμάστε τον Καζάκη Μεβαίως, που ήταν το, το ΕΠΑΜ, που ήταν υπέρ ναι, ναι. τη Δραχμή. Mm -hmm. Αυτό το κόμμα στήριζε ο Πολάκη. Σε εκλογέ του 12. ο Πολάκη στήριζε το ΕΠΑΜ, το Καζάκη. Θα πει κάποιο και εσεί προέρχεστε από άλλο κόμμα. Μία, μία, μία. Θα πω για πω για μένα. Γιατί μου γράφουν από κάτω. Εσύ άφησε τον Κατζαφέρη και τον Σαμάρη. Πάμε λοιπόν. Ο Πολάκη μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ω προσωπική επιλογή του Αλέξ Τσίπρα. Αυτά που σα λέω τα έχει πει ο Βούτση. <Το arrivé> ναι. Όταν, αν θυμάσαι ο Βούτσι μια μέρα πριν κάνα τρίτο τάμινο, είχε πει ότι είναι ο Πολάκη και τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, ο Πολάκη μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ω προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Δεν τον ήθελε κανένα άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρα τον είδε, του άρεσε, του πέλα εδώ. Πολύ ωραία πήγε αυτού. Βγήκε βουλευτή το 2015 εκτύχει. Απλώ ήταν πολύ πιο κάτω στο σταδάκι. Ε, ο δεύτερο τάξη βάλαν δύο έδρε. Δεν είχαν βγάλει μία έδρα, θα είχε βγει ο σταδάκι. Μπήκε στη Βουλή. Μετά που μπήκε στη Βουλή, τον έκανε ο Τσίπρα κατευθείαν πρώτα Υφυπουργό, αν θυμάμαι, στον τομέα διαφάνεια και δικαιοσύνη. Μετά αναπληρωτή Υπουργό. Και μετά αναπληρωτή Υπουργό για πέντε χρόνια. Mm. Όταν έγινε αναπληρωτή Υπουργό, έγινε γνωστό ο Πανιλίνο, έκανε όσα έκανε κτλ. Και, και μετά πέρασε το Αθάκη και έγινε βουλευτή. Δηλαδή, χωρί τον Τσίπρα, δεν θα ξέραμε την πολιτική ύπαρξη του Παύλου Πολάκη. Θα ήταν άγνωστο. Είναι δυνατόν χθε που γίνεται αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Που λέει αυτά που είπαμε μπορεί να ένα σχολείο, μα θέλετε μετά. Ο πρώτο που βγαίνει να βρει τον τζιπέρα είναι ο Πολάκη. Δεν είναι αυτό αχαριστία. Λένε τώρα διάφοροι φίλοι του Πολάκη, εσύ άφησε τον Κατζαφέρι. Εγώ πάρτε τηλέφωνο τον Κατζαφέρι. βγάλτε τώρα τι ακρόα τώρα. Και ρωτήσανε: Εγώ έχω φερθεί αχάρη στον Κατζαφέρι. Όχι τον Κατζαφέρι, εγώ έχω αγάπη μεγάλη, είναι η οικογένειά μου, νικογένειά μου και με αγαπούν. Και μιλάμε και, βρισκόμαστε και τα πάντα. Έχω εγώ προδώσει τον Καζαφέρη. Ο Καζαφέρη με διέγραψε. Είχα μια πολιτική διαφωνία. Όταν με διέγραψε, του παράδοσα και την έδρα μου. Και έγινε στη θέση μου βουλευτή ο Μανού Σοντουκάκη. Και συνέχισα με τη Νέα Δημοκρατία που βγήκα βουλευτή από τον κόσμο. Τι, πού πρόδωσα αυτόν τον Καζαφέρη. Το δε Σαμαρά. δεν ξέρετε τη σχέση τη μου με τον Σαμαρά. Έχω πει εγώ ποτέ κάτι κάτω τον Σαμαρά. Ακόμα και όταν υπάρχουν αυτά τα πρόσφατα δύσκολα σοκοματικά γεγονότα, θα με δείτε ότι όταν με ρωτάνε για τον Σαμαρά το πρώτο που λένε ότι εγώ ποτέ δεν σχολιάζω ναι, όμω πολιτικοί αντίπαλοι να μην σχολιάζουν εσωκομματικά γεγονότα ε, άλλου κόμματος εγώ σχολιάζω. Τώρα εσεί δεν χάσατε την ευκαιρία να το αξιοποιήσετε αυτό. Θέλω να πω ότι εμένα ε, όταν με ρωτάνε τον Σαμαρά τι λέω, Σκεπτόμενος ότι δεν θα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν μου άνοιγε την πόρτα ο Ντόνι Σαμαρά, που με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, με έκανε Υπουργό Υγεία, με έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, σήμερα θα ήμουν στην πολιτική θέση που είμαι. Θέλω να μου πείτε... Από αυτό και μόνο, ναι, ναι. ό,τι και να πει να κάνει ο Σαμαρά, εγώ είμαι ο τελευταίο που μπορώ να σχολιάσω. Ναι, να ξέρετε. Τώρα, ότι μπορεί να πολλά, θα βρει τον Τσίπρα. Έχουν θα ξεσηκωθεί δωράτε. διάφορα κομματικά και πολιτικά τρόλ κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε. Τα σχολεία σα Τα βλέπω και ο Τσίπρα λούζεται ό,τι δημιούργησε. Εγώ δεν υπερασπίζω με τον Τσίπρα τη στιγμή. Εγώ δείχνω, α, φωτίζω Άλλο, άλλη μία πτυχή τη αθλία αυτή προσωπικότητα που λέγεται Παύλο Πολάκη. Τώρα, Την πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Που κατά τη γνώμη μου είναι και το βαρύτερο από όλα τα αμαρτήματα. Ναι. Γιατί μπορεί όλοι να έχουμε λατώματα, εγώ έχω πάρα πολλά, αλλά προσπαθώ αχάριστο να μην είμαι. Ο Πολάκη, εκτό από όλα τα άλλα, αποδεικνύεται και εσφόδρα αχάριστο. Και θυμίζω ότι. Θα το ξέχναγα ότι αν πράγματι είχε υλοποιήσει τη διαγραφή του ο Τσίπρας πρώτων εκλογών του μαιου mm -hmm. ο, Πολάκης δεν ήταν βουλευτή σήμερα. Ούτε το έπαιζε γενικό Δερβέναγα. Βουλευτή είναι σήμερα γιατί ο Τσίπρα την τελευταία στιγμή παρά τα προβλήματα που του δημιουργούσε το ο Πολάκης, λίστες. τον Πολάκ. Τον έβαλε στι λίστε. Τον έβαλε στη λίστα. Ο Πολάκης είχε ένα συγκεκριμένο αφήγημα για το θέμα τη Νοβάρτη. Επέριπτε τι ευθύνε στου δικαστέ και έλεγε ότι αυτοί οι κακοί και άδικοι και κομματικά διοριζόμενοι δικαστέ είναι αυτοί οι οποίοι το, συγκάλυψαν το σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Χθε ο Τσίπρα είπε κάτι άλλο. Αναγνώρισε λάθο δικό του και τη κυβέρνησή του. Δηλαδή, μίλησε για ατυχή διαχείριση και στα θέματα των τηλεοπτικών αδειών και στην υπόθεση Νοβάρτης Βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι Ανθρώπους που είχαν εμπλοκή με ανθρώπους που δεν είχαν καμία εμπλοκή. Τώρα, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ένα από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην διαδικασία αυτή ήσασταν κι εσεί. Ακούω το σχολείο σα. Ακούστε. Too little, too late, λένε οι Άγγλοι. Too little, too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ενορχιστρωτής, ο πολιτικός ενορχιστρωτής της Κεβορίας Νοβάρτης. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι ο πραγματικός του στόχο να ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη να βρουν κάποιο σκάνδαλο Νοβάρτης ή να κλείσουν κάποιος από στη φυλακή, έστω να μας προφυλακίσουν και να κερδίσουμε αυτόν τον τρόπο τη Μα εκλογής. θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρί στοιχεία. Το λέτε δηλαδή. Μα, δεν έγινε. Μα γι' αυτό, και δεν, έγινε. Στοιχεία. Μα γι αυτό ναι. και δεν έγινε. Επειδή διαρκώ λένε ο αδιευκρίνητο. Δηλαδή τος... δεν πέρασε από το μυαλό του ότι θα γινόσασταν ήρωε και τελικά θα σα θυματοποιούσε. Πιστεύω ότι νομίζανε πολιτικά. είχαν πιστεί, εκεί πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο Παγκελόπουλο. Πιστεύω ότι τον είχαν πείσει ότι θα μπορέσουν να αποφυλακίσουν mm. τουλάχιστον δύο με τρει από εμά. Mm. Θέλω να, επειδή γράφει συνέχεια έχει και το άλλο, αδιαφκρίνησε λαδέμπορα και αδιαφκρίνησε λαδέμπορα και νομίζω ότι. Εγώ τον κάνω χάρη που τα διαβάζω αυτά. Πρώτα απ' όλα γιατί η, η τα αδιαφκρίνησε από εσά στην αρχιοθέτησή μου. Για όποιον γνωρίζει στοιχειοδό νομικά, είναι τυπικό νομικό όρο για χρήματα που προέρχονται από κάποιον, όχι από μισθοδοσία. Ναι. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση τη δική μου, από τι εταιρείε οι οποίε είχα και έχω ιδιοκτησία. Και αυτά μετά πέρασαν σε φορολογικό έλεγχο που απεδείχθησαν. Και τελείωσε αυτή η υπόθεση. Μια χαρά διευκρινισμένα είναι. Αλλά ο Πολάκη εξακολουθεί να το λέει συνέχεια. Γιατί, Γιατί δεν έχουν τι να πούν. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν, σε όλου του φίλου μου από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμένα με έψαχνε. Εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τι εταιρείε μου, όλου του λογαριασμού μου, του πελάτε μου, η κυρία του mm. Και δεν μπορεί να βρει τίποτα για να, <Τι> για να μου κάνει κατηγορία. Λογικό δεν είναι να ψάξει αφού Όχι, με δεν τον έναν να... ή τον άλλον τρόπο δεν το όνομά σα εγώ δεν είπα να μην ψάξει. Καλά έκανε και έψαξε. Δεν θα έλεγα. Άλλο ζητάω. Επειδή προβάλλουν το, συ... το επιχείρημα, ναι. λέει ο Πολάξιτε, ότι οι επίορκοι δικαστέ με αρχαιοθέτησαν. Το έγραφε και χθε στην απάντηση του Σα έψαξαν. Μάλιστα. Η κυρία Τουλουπάκη, που φαντάζομαι κατ' δεν είναι πιο οργή. Δεν το αρχιοθέτησε η κυρία Τουλουπάκη όμω. Δεν έφτασε να αποφασίσει να το αρχιοθετήσει, αλλά δεν μου έκανε και δίωξη. Ναι. Μου έκανε δίωξη πέντε χρόνια. Όχι, όχι. Άρα δεν βρήκε τίποτα. Ναι. Γιατί αν μου είχε βρει κάτι και δεν έκανε δίωξη, είναι επί Άρα η κυρία Τουλουπάκη που του έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη, αφού με έψαχνε, με έψαχνε, με έψαχνε, με έψαχνε, με έψαχνε, δεν με έβαλε μέσα στο αρχείο. Κατά τη γνώμη μου κακό αφού δεν έβρισκε τίποτα. Αλλά οκ, okay, η δικαστική τη κρίση ήταν αυτή. Πάντω δίωξη δεν μου έκανε. Ναι. Για να καταλάβετε η δίωξη δεν γίνεται αν αποδείξει. Η δίωξη γίνεται αν βρει αποχρώσει ενδείξει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βρει απόδειξη να κάνει δίωξη. Χρειάζεται να δει κάτι να πει ότι θα μπορούσε δυνητικά αυτό να σημαίνει και αυτό. Κατά τη γνώμη σα, πού οφείλεται αυτή η στροφή του Αλέξη Τσίπρα στο θέμα τη Νοβάρτη. Στο γεγονό ότι τώρα που είναι μακριά από την πολιτική και έχει αποστασιοποιηθεί, τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Στο γεγονό ότι αναγνώρισε πω ήταν πράγματι μια ενσφαλμένη τακτική απέναντι στου πολιτικού του αντιπάλου. Τι κατά τη γνώμη σα έπαιξε ρόλο. Κοιτάξτε, η υπόθεση Νοβάρτη ήταν για μένα πολύ κομβικό σημείο στην, στην πολιτική πορεία του Αλέξη Βαρκή. Και οι άδειε. Και τα δύο θέματα που έθιξε είχαν νομίζω το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα. Είναι άλλο πράγμα να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Πού είμαστε. Και τώρα έχουμε πολιτικού αντιπάλου. Εγώ έχω πολλού πολιτικού αντιπάλου. Άλλο πράγμα να γινόμαστε προσωπικοί εχθροί. Στην πολιτική δεν πρέπει να γίνει σε προσωπικό εχθρό. Εγώ, α πούμε, προσωπικό εχθρό έχω μόνο το βολάκι. Δεν έχω άλλο, δεν θέλω να έχω προσωπικούς εχθρό στην πολιτική. Έχω πάρα πολλού ανθρώπου από άλλου πολιτικού χώρου, με παίρνουν τηλέφωνο, συζητάμε, γελάμε, σχολιάζουμε. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, είμαστε εχθροί. Την έννοια αυτή τη εχθροπάθεια στην πολιτική την εισήγαγε ο Τσίπρα. Και το σημείο που φάνηκε περισσότερο τον έβλεψε ήταν οι άδειε. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο όλη η τηλεοπτική σταθμή στα εναντίον του. του uh -huh. Και δεν τον συγχώρεσα ποτέ, αφού πήγαινε να του κλείσει, Όταν πα να κλείσει το Sky, πια να τον κλείσει το Sky. Ε, δεν περιμένει μετά συμπαθήκοντα το Sky που θα χάνει του δουλειά του. Όταν πα να κλείσει τον Α, Πήρα κλείσει τον Α, ναι, το η, η, δική του πλευρά yeah. λέει ότι δεν ήθελα να του κλείσω, αλλά να πληρώσω. Ε, καλά, εντάξει Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο, 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 το όριο των τεσσάρων αδειών έγινε για να κλείσουν κάποιοι από αυτού. Αλλιώ δεν βάζαν τέσσερι, θα βάζαν δεκατέσσερι. δεν είναι. Τεχνικά μπορούσαν να βάλουν 24. Άρα δεν βάλαν τέσσερι μέσα στο Ινστιτούτο τη Λορδία. Το τέσσερα μπήκε για να μπορούν να κλείσουν δεν θέλανε. Αυτό προκάλεσε την μνήμη αυτών των ανθρώπων, άρα και την πολιτική ομόλογα του Τσίπρα. Δεν αναφέραμε μόνο στου ιδιοκτήτε του καναλιού, αναφέραμε και στου εργαζομένου, στου δημοσιογράφου, σε όλου όσου ζούσαν γύρω-γύρω από το κάθε κανάλι. Mm -hmm. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή με την κυρία Τσικρικά σε μια συνέντευξη που είχε στα με τον Τσίπρα. Την κοινοβουλευτική σκηνή. Και πόσο άσχημα είχε βρει ο Τσίπρα και βρεθεί εκτό αυτού. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν η Νοβάρτη. Η Νοβάρτη, ξέρει τι πρόβλημα δημιούσε πολιτικό στον Τσίπρα. Δεν είναι τόσο το ηθικό επίπεδο ότι προσπάθεια να κλείσει αθώου ανθρώπου στη φυλακή το οποίο ε, ο, αυτό κρίνει ο καθένα. Είναι ότι δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων και του πολιτικού χώρου που αυτοί εκπροσωπούν, μεταξύ του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορούσαν τον Τζίπρα να πούνε ούτε καλημέρα. Αυτό στην πολιτική είναι πολύ λάθο. Στην πολιτική δεν πρέπει να χάνει την βαφή με του άλλου πολιτικού χώρου. Άρα με αυτέ τι δύο κινήσει ο Τσίπρα απομονώθηκε, απομονώθηκε και έμεινε μόνο του. Χθε πιστεύω προσπάθησε με κάποιο τρόπο. Να αποκαταστήσει αυτό. Να αποκαταστήσει ναι. γέφυρε. Να πήρε μια βλέπετε... παιδιά, εντάξει, έκανα λάθο. Ποιο βλέπετε να είναι το πολιτικό μέλλον του Αλεξίπρα. Δηλαδή τον βλέπετε να δημιουργεί κάποιο κόμμα, ένα καινούριο κόμμα στην ευρύτερη αριστερά, στην κεντροαριστερά μετά τι ευρωεκλογέ. Πού πιστεύετε θα προσανατολιστεί ο ίδιο. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να κάνει το ένα λάθο πίσω από τα άλλο. Τσίπρα. Ο, ο οποίο ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Εγώ τολμώ να σα πω το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο τη γενιά μα. Είμαστε στην ίδια γενιά. Του λεω ότι δύο-τρία χρόνια διαφορά πώ έχουμε. Ε, 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 ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό στη γενιά μα. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε ο Τσίπρα, και θέλω να είμαι δίκαιο με του ανθρώπου, γιατί αυτήν την με τον Πολάκη, θα σα πω μια άλλη ιστορία τώρα. Ήμουν εκπρόσωπο τύπου του Λαϊκού Ορθόξου Ναγερμού και με φωνάζει μια μέρα ο Κατζαφέρη στο γραφείο μου και μου λέει: Έμαθα τα νέα. Λέω ότι η πρόεδρε, ο Αλαβάνο λέει, έκοψε τον Μιχάλη Παπαγιανάκη από υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Ο Μιχάλη Παπαγιανάκη είχε πάρει 6% από ένα τεράστιο νούμερο για το προηγούμενε εκλογέ και βάζει τον πρόεδρο τη ένα, έναν Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Του λέω εγώ δεν το ξέρω, ούτε εγώ μου λέει. Καταλαβαίνει τι έχω να πάρω. για γελάγαμε. Λέει θεωρούσαμε ότι ήταν τεράστιο λάθο του Ελαβάνου που έβαλε έναν παγκοσμίω άγνωστο και ξύλωσε ένα παγιανάκι το μια πολιτική προσωπικότητα μεγάλη. Ο Τσίπρα με το που κατέβηκε δήμο στο το 6 πήρε 12. Ναι. Τα 100, 12. Ναι, ναι. Δηλαδή, είχε ένα χάρισμα πήρε, πολιτικό, επικοινωνιακό. Το τεράστιο πολιτικό. Το είδα εγώ το Ήταν 12. και η εποχή διαφορετική, βέβαια. Πάντω πήρε 12. Με την εποχή που ήταν. 12 με το δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ παντού. Σήμερα που υπάρχει γνωστός, κανονικότητα, δεν ξέρω αν ο Αλέξη Τσίπρα θα αποτελούσε. ήταν, αποτελούσε. Ήταν πριν το μνημόνιο. Ε, ναι, ήταν η ήρεμη εποχή τότε. Ήταν ήρεμη ναι. Εποχιδότη. Ο Τσίπρα βγήκε και ήταν αγγλικό πρόσωπο, συμπαθή, το σπαθμό. Νέο Καινούριο, φαινόταν είχε επικοινωνιακό χάσμα. 12. Όταν το είδαμε αυτό, είπαμε παιδιά, μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Ναι. Μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Επιβεβαιωθήκατε. Μάλιστα. Άκου όμω τι έγινε. Και ποια είναι η διαφορά του με το Μητσοτάκι τώρα, για να τη διαφορά. Και για μένα από, δεν λέω με το Μητσοτάκι, αλλά για όλου μα. Στέλνω μηνύματα μετά τι και μισή, θα έχω μόνο ναι, ιατρικά ναι, θέματα. Ναι, γιατί ο, ο Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο τη γενιά μα. Αλλά τι έκανε, δεν εξελίχθηκε. Έμεινε το ίδιο. Δες στο Μητσοτάκι. Είναι ίδιο ο Μητσοτάκι πολιτικά σήμερα από όταν το 16. Ε, ο Μητσοτάκι είναι ο πιο ταχαίο εξελισσόμενο πολιτικό που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ό,τι αδυναμίε έχει, δουλεύει πολύ και τι διορθώνει. Εντάξει, και, και γίνεται καλύτερο. Έχει άλλο υπόβαθρο η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε παιδάκι μου. Ο, για, το Μητσοτάχη έχει άλλη ωραία. βαρύτητα. Ο Έχουν άλλη βαρύτητα τα στελέχη. Έμεινε της. ο ίδιο. Άλλη ιστορία σαν παράδοξη. Ο Τσίπρα έμεινε ο ίδιο. Προσέξτε, χάνει τι εκλογέ το 19. Πρόσεξε. Χάνει τι εκλογέ. Δεν είναι φοβερό να χάσει εκλογέ. Μέσα στι εκλογέ είναι γεννή και ήδη. Προφανώ. Είσαι όμω ο πρώτο αρχηγό τη Αριστερά που γίνει πρωθυπουργό. Έχει νορμίε στο εξωτερικό του μισού ηγέτε τη Ευρώπη που λένε καλά για σένα. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Τι περιμένει. Περιμένει πια αυτό, άμα θα, θα ανασυγκροτήσει το κόμμα του, θα, Και το θα, κάνει, το θα το κάνει ένα πιο πολιτισμένο, στο πούμε έτσι, Ευρωπαϊκό κόμμα, για να διεκδικήσει τα ίσα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αν μα αυτό είχε πει ότι θα κάνει τη βραδιά των εκλογών του 19. Τι έκανα μετά από λίγου μήνε, Πολλακισμό. Το ίδιο. Ναι. Σαν να κυβερνούσε το 12. Πάμε λίγο στα δικά σα. Ναι. Άρα τι έγινε με τον Πολλακισμό που οδηγήθηκε στο να χάθηκε το 13 και το κάνει 18. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να εξελιχθεί. Τώρα τι έκανε, πήγε στην πιο άκερη στιγμή, στην πιο άκαιρη στιγμή και έστειλε την επιστολή στο συνέδριο, διότι ώρες πριν στο συνέδριο. Τίναξε τον αέρα και, 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 και επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έκανε χθε, πήγε και έκανε αυτή τη συνέντευξη στον Παπαχελά, όπου, όπου τι έκανε. Έβαλε πλέον τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ τον βαθύ, που αυτό είχε υπομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τοπικά ε, απέναντί του. Και φάνηκε αυτό. Άρα κάνει το ένα πολιτικό λάθο πίσω από το άλλο. Άρα δεν θα έχει με, κανένα πολιτικό λάθο. Μετά του τίτλου ειδήσεων θα από ασχοληθούμε, ερώτημα... εννοείται, 25 λεπτά θα ασχοληθούμε με τα ιατρικά. Είναι εκατοντάδε τα ερωτήματα ε, που αφορούν τα νοσοκομεία κτλ. Θα κάνω όμω ένα ερώτημα, σα το λέω από τώρα. Μήπω αυτή η πασοκοποίηση και η κεντροποίηση τη Νέα Δημοκρατία σε μια πιο φιλελεύθερη κεντροαπαράταξη, μπορεί να έχει προσωρινά ωφέλη στο χώρο των μετριοπαθών ψηφοφόρων και του κέντρου, αλλά σε βάθο χρόνου θα χαθεί ένα ακροατήριο το οποίο τώρα επιλέγει να ψηφίσει την ελληνική Ενάλυτε, λύση, λύση του Βελόπουλου, αύριο την νίκη του κυρίου Νατσιού, μεθαύριο κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία. Τι ναι, λέτε. Εγώ δεν μπορώ να γίνω προφήτη και να προφητέψω τα μελούμενα. Πάντως απόλυε προς τα δεξιά έχετε, καταγράφετε. Ναι, μπορώ να σα πω ότι αν λέμε. Για την προσωρινό, το προσωρινό κέρδο τη πολιτική στρατηγική του Μητωτάκη, πόσο προσωρινό είναι κάτι που από το 2016 μέχρι το 2024 έχει, όλε όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών να βγάζουν σταθερά τη Νέα ναι, Δημοκρατία αυτό, πρώτη. Αυτό, εξαρτάται και από τον αντίπαλο τον οποίο έχεις. Δηλαδή αν δεν έχει αντίπαλο ή αντίπαλεύουν είναι διαλυμένοι, προφανώς θα κυριαρχείς εσύ. Η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη οδήγησε περίπου 3,5 μήνες μετά την ανέληξή uh, του στην Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά πρώτη σε δημοσκόπηση, μέχρι τότε ο Τσίπρας θεωρείται ο άχαστος, θυμάστε, τον λέγανε ο άχαστος, και από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει μία εταιρεία που να έχει την Νέα δεύτερη. Ακόμα αν θυμάσαι εκείνη του Βαξεβάνη που είχε βγάλει την δημοσκόπηση τη Ήταν τα δεύτερη, οριακά μπροστά. Ένα ακόμα δύο Νέα Δημοκρατία Δεν είχε τόλμη να βάλει πράγμα. το πρωτο, πρωτο. Σε Α, αυτό. Η πολιτική στρατηγική του Κυριάκου Μητσουτάκη είχε οδηγήσει σε μία σταθερή Πρωτοπορία πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα ερωτήματα για τα θέματα υγεία που είναι εκατοντάδε, κύριε Υπουργέ. Ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα. Κατά τη γνώμη σα, επειδή σε τρει μήνε έρχονται εκλογέ, πού θα έπρεπε να μπει ο πύχη για το εκλογικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία το βράδυ τη Κυριακή 9η Ιουνίου, Εγώ δεν συνηθίζω να βάζω αριθμητικά όρια. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, θα είναι ο νικητή των ευρωεκλογών. Ε, δηλαδή, αν πάρει 25. Δεν θα είναι κάποιο μήνυμα. Ασφαλώ. Όλοι οι αριθμοί παίζουν, παίζουν ρόλο. Αλλά επειδή πολλέ φορέ ακούω και από το 40 πώ θα πάει η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο πραγματικό πύχη είναι το αποτέλεσμα των περμένων ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογέ γίνονται με ευρωεκλογέ, όχι με εθνικέ εκλογέ. Έτσι. Ναι. Άρα συγκρίνεται το 33, ακόμα τόσο που είχε πάρει στι ευρωεκλογέ του 19 η Νέα Δημοκρατία με το ποσοστό που θα πάρει τώρα. Σωστά θα έλεγα ότι συγκρίνει ευρωεκλογέ με, με ευρωεκλογέ. Θυμίζω αν... ότι τον Μάιο του 19 σε ευρωεκλογέ πήραμε 33, στι mm -hmm. σε εθνικέ εκλογέ του Ιουλίου, δύο μήνε μετά πήραμε 40. Ναι, τώρα όμω είστε πράγμα... κυβέρνηση. Άλλο είτε. λέω, άλλα είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των ευρωεκλογών, άλλα είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των εθνικών Ωραία. εκλογών. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο. Καλημέρα σα. Ο φίλο ο Γρηγόρη από το Περιστέρι το πρόστιμο με τα εμβόλια πότε θα διαγραφεί. Δεν μπορώ, ακούστε τι λέει ο άνθρωπο. Να βγάλω φορολογική ενημερότητα. Έχει δίκιο. Στο νομοσχέδιο που βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη, υπάρχει και το άρθρο για τη διαγραφή των προστίμων. Καλά, συγγνώμη. Δεν μπορεί να βγάλει κάποιο φορολογική ενημερότητα γιατί δεν το πρόστιμο. Φανταζόμουν ότι διαφοροποιείται το χρέο αυτό. Όχι, όχι. όχι. Προ το παρόν είναι γεγραμμένο Χρεώνεται στο δημόσιο, δημόσιο ταμείο. Πρέπει να το, δημόσιο. Να, το, να, να το διαγράψουμε. Αυτό θα κάνουμε. Άρα, θα διαγραφούν τα πρόστιμα, θα σβήσουν από το τάξη και δεν θα μπορεί κάποιο να το βλέπει. Σωστά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ερώτημα που, που μου έστειλε εδώ ο φίλο Ακροατή Ζώστε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Τι θα γίνει αν σκοπεύετε να ανανεώσετε τον καθαρισμό τη σύντηση και τη φύλαξη από εταιρείε που δουλεύουν στα νοσοκομεία μέχρι, μέχρι τέλο του χρόνου ή όχι. Εάν, εγώ έχω δώσει πολιτική κατεύθυνση δική στο νοσοκομείο να προχωρήσουν στου διαγωνισμού για την πρόσληψη εταιριών για σύντηση, φύλαξη κλπ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του λεγόμενου outsourcing, δηλαδή τη πρόσληψη εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδεολογική και πολιτική διαφωνία. Θυμίζω ότι το μοντέλο ήταν με ιδιωτικέ εταιρείε να κάνουν αυτή τη δουλειά στα νοσοκομεία. Το κατήγησε ο Παύλο Πολάκη, ο οποίο προσέλαβε περίπου 6.000 υπαλλήλου με του λεγόμενε συμβάσει ορισμένου χρόνου, αυτή η λεγόμενη σοχ. Τώρα οι, με κατηγορούν ότι απολύω του σοχ. Αυτή είναι η κατηγορία. Αυτή τι είναι η σοχ. Καθαρισμό. Σύμβαση σύντηση, ορισμένου χρόνου. Ναι, ναι. Είναι σύντηση και καθαρισμό, κλπ η, κατηγορία είναι παράλογη προ το εξή, κύριε Παγιάννη. Εκτό αν κάπου έχουμε ξεχάσει και τα ελληνικά μα. Όταν κάπου προσλαμβάνεται κάπου με σύμβαση ορισμένου χρόνου και λίγη αυτό ο ορισμένο χρόνο, τον έχει απολύσει. Απλά το λέω. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση. Αφού έκαναμε οι δυο μα μία συμφωνία, θα σε προσλάβω για ένα χρόνο. Σε πλήρω ένα χρόνο, προσέφερε υπηρεσίε για ένα χρόνο. Ωραία. Τελειές δεν θα βάζε, πρέπει βάζε, να γίνουν πάλι διαδικασίε. Ποιο θα προσληφθεί στι θέσει του. Εφόσον τα νοσοκομεία ολοκληρώνουν διαγωνισμού και προσλαμβάνουν εργολάβου, να το πω απλά, ιδιωτικέ mm. εταιρείε, μετά οι ιδιωτικέ εταιρείε έχουν την ευθύνη. Βάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα αντίλογο. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Που λέει η Ποεδίν και οι άνθρωποι που. Εγώ του σέβομαι αυτού να το διαμαρτύρονται. Θέλω να με ειλικρινεί, δεν είναι δηλαδή δικό μα του. Εγώ έχω παραλάβει ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι αυτοί θέλουν να μείνουν για πάντα στο δημόσιο. Όμω το σύνταγμά μα το απαγορεύει. Στο δημόσιο για να γίνει μόνιμο πρέπει να περάσει μέσω ΑΣΕΠ. Γιατί μπορεί και κάποιο άλλο να θέλει να γίνει μόνιμο και εσύ να του τρώσει τη θέση. Άρα τόσο απλά. Δεν μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι. Όποιο του υποσχέθηκε θα του κάνει μονίμου, του λέει ψέματα. Και εγώ ψέματα στον κόσμο δεν λέω. Του ενημερώσατε ότι δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι. Φυσικά του ενημερώσατε. Στο γραφείο μου και κάνω κουβέντα. Έχω δώσει παράτε μέχρι 30 έξι και η τελευταία. Ωραία. Ξαναλέω ότι όπου ολοκληρώνεται διαγωνισμό, κατά τον νόμο, νόμος δεν έχω ψηφίσει εγώ, νόμος νόμο έχει Κατά τον νόμο, είναι αντικατάσταση των σοχ με τι εταιρείε λοιπόν. των εργολάβων. Να πω το εξή εδώ έχει ναι, σημασία. Και να τρέξουμε τα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλές. Πολλές, είναι ότι στοιχίζουν λιγότερο οι σοχ από του εργολάβου να mm σοχ -hmm. με Κάτι τρελά νούμερα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στα νούμερα. Διότι δηλαδή έχουν πολλέ αναγνώσει. Λέω όμω το εξή. Για να γίνει έγκυρη μια τέτοια σύμβαση, ένα τέτοιο διαγωνισμό, περνάει από το ελεγκτικό συνέδριο. Το πρώτο που ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο είναι το κόστο. Αν το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι συμφέρει, συμβαίνει. Επανέρχομαι στο θέμα των εμβολίων. Ρωτάει τώρα η κυρία Κατερίνα, θα επιστραφούν τα πρόστιμα για τα εμβόλια σε όσου έχουν ήδη πληρώσει. Γιατί έχουμε ε? και αυτή την αδικία. Προσέξτε τώρα τι δημιουργείται. Κάποιοι δεν έχουν πληρώσει και θα του χαριστούν τα πρόστιμα και κάποιοι έχουν πληρώσει. Τι θα γίνει με αυτού. Όχι, όχι. Ποτέ το. Ποτέ, δεν σου επιστρέφει χρήματα. Ποτέ το δημόσιο δεν, δεν έχει επιστρέψει χρήματα Αυτό το ελληνικό δημόσιο δεν. κανένα δημόσιο στον κόσμο. Ναι, μήπως Κανένα είναι. δημόσιο. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή πρόσεξε. Ο πρόεδρο Biden, ο πρόεδρος Biden ε, ναι. κατ' τα φοιτητικά δάνεια στην Αμερική. Δεν είπε όσοι είτε πληρώσετε τη δικά σα δάνεια. Άρα δεν, προ... φέρετε, και... δεν προβλέπετε επιστροφή. Το δεν γίνεται. Καλημέρα, σα Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί εμεί οι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρώνουμε ένα ευρώ, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, για κάθε συνταγή φαρμάκων, και τώρα θα πληρώνουμε από ένα έω τρία ευρώ για τι εργαστηριακέ εξετάσει. Έχει ο ίδιο Υπουργό αποτανθεί στα link linktogether.gr που μα προέτρεψε. Για να βρει ραντεβού σε εργαστήριο νοσοκομείων για να κάνει εργαστηριακές εξετάσει χωρί τη συμμετοχή του ασφαλισμένου. Ωραία Δεν ερώτημα. είναι μόνο σε νοσοκομεία. Προληπτικέ εξετάσει μπορεί να κάνει σε τόμοι προληπτικέ εξετάσει μπορεί να κάνει σε κέντρο υγεία. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, Ξεγραμμία Οι δημόσιε δομέ είναι πολλέ. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση να μπει ένα ευρώ. Στην αιμοληψία και 3 ευρώ στα απεικονιστικά ω συμμετοχή στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, είναι πρώτα που έχει έρθει στην Υπουργή από την Ένωση Κλινικο-Εργαστηριακών Γιατρών, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν, κινδυνεύουμε με κλείσιμο, γιατί πολύ απλά κατά τη διάρκεια τη πανδημία μεταφέρθηκαν πάρα πολλέ χιλιάδε ασθενεί από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Όταν έληξε η πανδημία, δεν επανήλθαν στον δημόσιο τομέα αυτοί οι ασθενεί. Ω αποτέλεσμα αυτού πλέον. Το ποσό που χρεώνουν οι, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στο κράτο είναι τεράστιο. Είναι κοντά στα 900 εκατομμύρια. Όταν ο είναι 500, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα, πολύ απλά θα κλείσουν πάρα πολύ τα λοιπόν, πράγματα. Επιταχύνω πολλά τη διαδικασία για να απαντηθούν όσα περισσότερα ερωτήματα μπορούμε. Ο κύριο Χρήστο, το, το επώνυμό του το βλέπω, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Κατά συνέπεια, διαβάζω το μήνυμά του. Είμαι προσωπικό γιατρό, κύριε Υπουργέ, Γενική Ιατρική, διευθυντή εσύ με 2.000 ασθενείς σε κέντρο υγεία νησιού του Ανατολικού Αιγαίου. Ρωτάει, θα δοθεί η δυνατότητα με νέα παράταση σε αυτού που έχουν ξεπεράσει τα 67 έτη, ούτω ώστε να γνωρίζουμε αν πρέπει να αφήσουμε το σπίτι που ενοικιάζουμε και είναι εξαιρετικά δύσκολη η έβρεσή του. Ναι, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο προχθέ μία διάταξη. Έχω σκοπό να δώσω παράταση νέα μέχρι το τέλο του 25. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία. Πάντα σε εθελοντική βάση. Έτσι, όποιο θέλει, μένει. Όποιο θέλει, βέβαια. Πάντα σε εθελοντική βάση. Χωρί χωρίς τους... διευθυντικά καθήκοντα. Με του επικουρικού, τι θα, θα... γίνει. Με, με τους του που δεν έχουν διοριστεί με τι προκηρύξει, τι θα γίνει. Υπάρχει κάποιο νέο. Γίνεται με, με του επικουρικούς... Που δεν έχουν διοριστεί. Ένατο. τώρα οι, οι επικουρικοί ανανεώνονται και οι θέσει όλε είναι στο διάρκεια ε, εγκρίσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Α, παραμένει, περιμένουμε λοιπόν ναι, να εγκριθούν. Θα εγκριθούν. Οι θέσει αυτέ, μάλιστα. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Χαλκίδα, γράφει ο φίλο ο Νίκο, έχουν γίνει κρίσει προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το 2005 και γίνονται εδώ και 16 χρόνια αναθέσει αναπληρωτών προϊσταμένων κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Ρωτήστε, παρακαλώ, τον κύριο Υπουργό, αν προτίθεται το Υπουργείο Υγεία να διορθώσει τη συγκεκριμένη διαχρονική αστοχία, η οποία είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με την ορθή διαχείριση του προσωπικού, αλλά και με την ορθή αξιολόγηση. Είναι κάτι που εξετάζεται, δεν είναι απλό θέμα. Εξετάζει η αλλαγή αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι έχουν τελείω άδικο. Μάλιστα. Να η κυρία Δήμητρα Ρίγα είναι φανατική ακροάτρια τη εκπομπή και του Real FM, γιατρό στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Αναφέρεται στη δική, του, στη δική της ειδικότητα την παθολογική ατομική που θα κληθούμε να χειριστούμε τα παρασκευάσματα που θα προκύπτουν από τα απογευματινά χειρουργία και αναμένουμε διευκρινήσεις. Στέλνει την καλημέρα της εσά να της πείτε καλημέρα. τι ακριβώς θα γίνει. Καλημέρα. Η εκδίδη υπουργική απόφαση αύριο προβλέπει όλη τη δικασία των παγμενών χειρουργιών. Η κυρία Δέσποινα από το Βίρονα, γιατί να δημιουργήσετε τα απογευματινά χειρουργία και δεν βάλατε ελεγκτές για να μην χάνονται χρήματα από την κακή διαχείριση το αντίθετο. Ε, έχω κάνει πολυεπίπεδε αλλαγέ στην μήνα που δεν είναι εύκολο να τι εξηγήσω όλε σε κοινή γνώμη. Πρώτον, με δική μου εντολή φτιάχτηκε Μητρό Προμηθευτών στα νοσοκομεία που ήδη είναι στον αέρα πριν την ΕΚΑΠΗ. Έδωσε εντολή να γίνουν κεντρικοί διαγωνισμοί για την αγορά υλικών, για να μην αγοράζει το κάθε νοσοκομείο υλικά μόνο του και να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα. Και από 1η Ιουλίου το αργότερο θα είναι έτοιμη η κωδικοποίηση όλων των υλικών των νοσοκομείων. Όλα αυτά προσδοκούμε να φέρουν αρκετέ εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση πόρων από το δημόσιο σύστημα υγεία τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι όλα τα μέτρα που έλαβε από το 2013 14 αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα και που έφεραν επίση τεράστια εξοικονόμηση από τα προηγούμενα νούμερα. Όμω έχουμε πραγματικά και άλλο περιθώριο και έχει δίκιο. Ο Αυτό φιλ... όμω είναι άσχητο με τα προηγούμενα χειρουργεία. Ο φίλο ο Γιάννη Απνέα σκέφτεστε να αυξήσετε του μισθού στου γιατρού ή θα φύγουν και άλλοι για το εξωτερικό. Στην Αυστραλία ένα γιατρό λαμβάνει περίπου 12 με 13.000 δολάρια την εβδομάδα. Ε, καλά, δεν είμαστε στην Αυστραλία και στην Αυστραλία το ενίκιο για να μείνει είναι περίπου 2.000 την εβδομάδα. <laughs> άλλη χώρα, άλλη οικονομία. Μη συγκρίνουμε άλλα τα πράγματα. Ξαναλέω. Η κυβέρνηση του κ. Μιλάκη έχει αυξήσει του μισθού των γιατρών του ΕΣΥ και του λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ και έχει αυξήσει φέτο από πρώτη Ιανουαρίου και τι εφημερίε κατά 20%. Αυτέ οι αυξήσει αυτές αυτέ που μπορούμε. Το τονίζω. Για μισθοδοσία ιατρικού και λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ το κράτος ξοδεύει 3 δισεκατομμύρια ευρώ 3 δισεκατομμύρια Μάλιστα. ο ένφια μαζεύει 2,7 άρα αν κάπως υιοθετεί την πρώτη αντιπολίτες να διπλασιάσουμε τους μισθούς του ΕΣΥ πρέπει να μας πει αν πρέπει να διπλασιάσουμε τον ένφια σύν ένα φόρο τύπου ελευθερών επαγγελματιών είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μιλάμε για εκατοντάδες Όχι, μηνύματα θα να εξηγήσω ότι η εύκολη απάντηση διπλασιάσουμε του μισθούς γιατί η λέτε, μόνιμη... λέτε αν μπορούσα να την πλασιάσω, εγώ να λέγα όχι. <laughs> γιατί οι μόνιμοι στον τομέα υγεία έχουν δικαίωμα υποβολή σε έτσι στον ΑΣΕΠ για κάλυψη θέση, αδειάζοντα μια άλλη, Δεν μπορεί να, να αποκλείσει κάποιον να ζητήσει να πάει σε μια άλλη θέση. Υπάρχει σχετική νομολογία και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Όταν ανοίγει μια θέση, δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιον να κάνει έτσι να πάει. Είναι αντισυνταγματικό. Μάλιστα. Υπάρχει... Για να καταλάβετε, νο... είναι αντισυνταγματικό να του βάλει και λίγε επιλογέ. Πρέπει να έχει επιλογέ πάνω από 50. Ναι. Για να είναι νόμιμο. Υπάρχουν περιπτώσει ε, νοσηλευτριών που παίρνουν άδεια όλο το καλοκαίρι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για να λειτουργήσουν επιχειρήσει ε, σε άλλο μέρο. Έχω ε, βγάλει πολύ αυστηρή κύκλη να σταματήσουν όλε οι μετακινήσει και όλε οι, οι αυλεψίε στην περίπτωση των νοσηλευτών. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλα στα νοσοκομεία και θέλουν να είναι μέσα στι μονάδε. Αυτό αφορά όλε τι περιπτώσει. Οριζόντιο είναι η κύκλος, ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η μέρημνα του κράτους για τις οικογένειες που έχουν στον κύκλο τους άτομα με βαριά ε, ανίατες ασθένειες. Χθες, προχθές, ήμουν ομιλητή στην έναξη του συνεδρίου για την Παγκόσμια ημέρα για τις σπάνιες ασθένειες. Ε, να, να πω με ένα πράγματα γι' αυτό. Από τις 100 από σπάνιες ασθένειες, φάρμακα για να βοηθήσουν σε κάποιες από αυτές, υπάρχουν και το 5%. Το 95% δεν έχουν φάρμακα, κάνουν. Από εκεί πέρα, το εθνικό σχέδιο δράση για την αντιμετώπιση των σπανίων νοσημάτων δεν έχει ακόμα εκπονηθεί. Η Ελλάδα είναι πίσω αυτό δυστυχώ. Ναι. Έχω ζητήσει να, να επιταχυνθεί. Δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Ερώτηση από την κυρία Ειρήνη. Να μα πείτε τι θα γίνει με τι ελλείψει στα φάρμακα, ειδικά τα ψυχιατρικά και την υπερβολική αύξηση των γενοσύμων. Φάρμακα με μηδενική χρέωση τώρα δώσαμε 12 ευρώ. Όταν παίρνει αναπηρική σύνταξη, κάθε ευρώ είναι κόστο. Και δεν είναι εύκολο να κάθισε στο φαρμακείο να ψάχνει ο φαρμακοποιό το πιο φθηνό φάρμακο που λόγω τη οικονομική μα κατάσταση δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμεί. Πολύ Όλα τα ερωτήματα είναι βγαλμένα, ξέρετε, από την ίδια τη ζωή. Σωστά. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο με τη σειρά. Ω προ τα ψυχιατρικά φάρμακα, μιλάμε για το λίθιο το οποίο έλειπε. Έχουμε έρθει σε επαφή με την εταιρεία, έχουμε κάνει δεκτό το αίτημά του για μια μικρή αύξηση τιμή και το έχουν αποσύρει από την αγορά. Και πιστεύω ότι θα επαναλοποιηθεί ήδη, έχει ομολοποιηθεί το βαθμό. Κατάσταση θα ομολοποιηθεί απολύτω επόμενε εβδομάδε. Όσον αφορά το, τα γεννόσημα, δεν υπάρχει καμία αύξηση τιμή στο γεννόσημα. Δηλαδή, τα γεννόσημα έπεσαν 7% από το προηγούμενο δελτίο τιμών. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπο τη αποζημίωση, δηλαδή ο οποίο αποζημιώνει το φθηνότερο γεννόσημο. Εάν θε να πάρει το ακριβότερο γενό μου, πληρώνεις τη διαφορά από την τσέπη σου με φραγμό τα 3 ευρώ που έβαλαν στη Είναι αρκετά τα μηνύματα για τα, ξενοδο... για τα νοσοκομεία συγγνώμη, που είχατε κλείσει στην άγρια περίοδο τη δημοσιονομική κρίση, τότε με, μνημονιακ... με τι μνημονιακέ υποχρεώσει, πριν από περίπου 7-8 χρόνια. να κάνω μια ερώτηση. Είχατε κλείσει 6-7 μου λένε. 7. 7. 7. Να, να κάνω μια ερώτηση. Είχα κλείσει λοιπόν εγώ κακώ αυτά 7 νοσοκομεία. Οι καλοί που ήρθαν μετά δεν τα ανοίξανε. Είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο θέλετε. Μήπω όμω τώρα θα έπρεπε να μην είχαν κλείσει, να ήταν ανοιχτά. Ασφαλώς αυτό όμως Ήταν είναι. σωστή αυτή η απόφαση. Απολύτω σωστή η απόφαση και όχι δεν την παίρνω πίσω, ήταν απολύτω σωστή για τον πολύ απλό Τώρα μα χρειάζονται αυτά τα επτά νοσοκομεία. Όχι, όχι, Αυτά ήταν, ήταν νοσοκομεία πάρα πολύ μικρή κίνηση. Να καλάβετε πώ πήρε την απόφαση τότε. Θα σα την πω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, Έτσι, για να ξέρει ο κόσμο. Τότε είχαμε μνημονιακή απαγόρευση προσλήψεων και ιδιαίτερα στο Αττικό Νοσοκομείο δεν μπαίναν οι γιατροί ούτε μία μέρα ρεπό. Δουλεύανε στα μάτια, δεν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό. Δεν είχαμε προσωπικό να πάμε. Και μία μέρα πήρα το αυτοκίνητο, έφυγα από το Υπουργείο και πήγα στην Αγία Βαρβάρα. Μπήκα μέσα, είχε ένα πολύ ωραίο προάβλιο εκεί, γκαζόν. Κάσα εκεί με γιατρού και νοσηλευτέ, πίναμε καφέ, καμιά μία μία μισή ώρα γελάγαμε, λέγαμε ωραία ιστορία. Λέω μπράβο, λέω παιδιά, πολλή δουλειά βλέπω πέφτει εδώ. Παγόσαν Λέω το βρίσκεται δίκαιο, εμεί να πίνουμε καφέ μία μισή ώρα και δίπλα να μην έχουν ένα λεπτό να κάτσουν σα πρέπει το νοσοκομείο και να πάει το προσωπικό στο Αττικό. Και έτσι σώθηκε το Αττικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Το κλείσιμο του νοσοκομείου τη Αγία Βαρβάρα τότε ήταν ο λόγο που δεν κατέρευσε το Αττικό νοσοκομείο. Και μεγα... ρωτώ, για να καλά ο κόσμο. Ποια είναι η ιστορία ιδρύση του Αττικού νοσοκομείου τώρα. Το Αττικό νοσοκομείο ήταν αποφασίστηκε να κτιστεί. Κτίστηκε ω η μεταφορά του νοσοκομείου τη Αγία Βαρβάρα. Όταν φτιάξαμε το Αττικό, φώναξε ο κόμμα τη Αγία Βαρβάρα και είπανε Θέλουμε και τα δύο. Και αντί να μεταφερθεί το νοσοκομείο τη Αγία Βαρβάρα στο Αττικό, Φτιάχτηκε το αντικό, έμεινε για βαρβάρα και πού είχαμε φτάσει. Να έχει το αντικό 100% πληρώτο και για βαρβάρα 20%. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε, πρέπει γιατί είναι άκουστε... πάρα πολλά τα ερωτήματα. Ειδικά για τα απογευματινά πρέπει να η χειρουργία δεν περιγράφεται. Ορθολογικέ. Θα αξίζει πολύ να με ρωτήσω τελικά, θα μας τα πείτε μετά. Ορθολογισμό. Θα... Πάμε διευμή, σε διαφημίσει, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι, με καλεσμένο τον Υπουργό Υγεία τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μέσα στα λίγα λεπτά που απομένει μέχρι να παραδώσουμε σκητάλη στην Χρήσα και τον Τέρεν Σκουίνγκ για την εκπομπή του, να ρωτήσουμε για τα απογευματινά χειρουργία. Πότε υπογράφεται η απόφαση, Υπουργέ αύριο στέλνεται η κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Υγεία Υπουργείου Οικονομικών προ δημοσίευση στο ΦΕΚ. Ναι. Η κοινή αυτή υπουργική απόφαση προβλέπει ακριβώ 45 σελίδε στο σύνολο όλε τι λεπτομέρειε του πώ θα λειτουργούν τα πραγματικά Το, το κόστο, πέστε μου, γιατί αυτό το ζητούμενο. Έχουμε δημοσίευση έχει διάφορε κλίμακες Έχει κλίμακε κλίμα, από 300 έω 2000 ευρώ. Σύνομαι. Δηλαδή, αναλόγω τη βαρύτητα δη... του περιστατικού. Ναι. έτσι 300 ευρώ, ποια περιστατικά είναι, για να καταλάβουμε. Ό,τι αφορά αυτούμε, σε καταράκτη. Οι ναι. ναι. πιο απλέ επεμβάσει είναι 300 ευρώ. Είναι έξι κατηγορίε βαρύτητα. Δηλαδή, η βάσκο. ακριβότερη εξέταση είναι 2.000 ευρώ. Ο Δεν πληρώνει τίποτα πάνω. Ναι. 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 το, χειρουργείο αυτό που είναι στα 2.000, ναι. το κόστο του είναι πάνω από 25.000. Το πραγματικό. Μιλάμε για χειρίσαν τη <γιλίες> Για καλά, μην λέμε. Ναι, δίχλια, όχι, μόνο, είναι όμως, πολύ σπάνια. <γιλίες> όχι, είναι τόσο βαριά περιστατικά. Τα περιστατικά τα, από τα 100.000 χειρουργία που είναι σαν αναμονή. Τα 50.000, ούτε και τα 50.000, είναι στα 300. Αυτή, πώ θα γίνεται η πληρωμή, πώ θα δηλαδή ο, ο ασθενή, πώ θα διαχειρίζεται το, το θέμα το λογιστικό. Τι Μέσω μέσα. του ασφαλιστικού μια... του ταμείου, θα τα καταθέτει και ο ασθενή. Ο ασθενή ναι. ο, ο πληρώνει το βασικό κόστο. Η συμμετοχή, λέμε τώρα. Η συμμετοχή ναι. είναι με POS, με μετρητά. Με μετρητά στο νοσοκομείο. Στο, λογιστήριο του νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο έχουν POS. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, γιατί όπω θα εξελίξουμε αυτή τη μεταρρύθμιση, θέλουμε να μπορούμε να βάλουμε τι ασφαλιστικέ εταιρείε να πρινί. καλύπτονται αυτοί Αλλά οι ακόμα δεν έχουν μπει. Θα μπουν, Όταν όμως. λέμε απογευματινά χειρουργία, από τι ώρα μέχρι τι ώρα εννοούμε. Τα πρωινά χειρουργία του ΕΣΥ τύπη τελειώνουν τρει το μεσημέρι. Ναι. Τα περισσότερα τελειώνουν τρει το μεσημέρι. Κάποιοι θα φτάνουν και τέσσερι το μεσημέρι. Τέσσερι το απόγευμα δηλαδή. Ε, από εκεί μετά μπορεί να ξεκινήσει το απόγευμα. Θα είναι όλοι οι γιατροί διαθέσιμοι που κάνουν πρωινά χειρουργία και τα απογεύματα. Πώ θα γίνεται αυτό, δεν δηλαδή. θα Η, η δηλαδή. οργάνωση των απογευματινών χειρουργείων γίνεται ανακλινική. Δηλαδή αναχειρουργική ομάδα. Αυτοί μεταξύ του κάνουν όπω το είπε πολύ ωραία η κυρία Παγώνη, rotation. Mm. Δηλαδή ο ένα χειρουργεί το πρωί, ένας, θα πω, με ο ένα το απόγευμα. Περίπου εσεί πόσα χειρουργία πιστεύετε συνολικά στον χώρο του εσύ θα μπορούσαν να γίνουν στην αρχή. Στην αρχή λίγα. Προέτως, πόσα δηλαδή. Πόσα. Σε κάθε νοσοκομείο πόσα. Δε. Λίγα, ένα λίγα, βιο? δεν θέλω να βάλω τώρα όριο, θα το δω πώ θα λειτουργήσει. Α, αν έχουμε αυτή τη στιγμή 103.000 αναμονέ εάν του χρόνου αντί για 103.000 έχουμε 102.000, έχουμε 1.000 λιγότερα. Θα δούμε. Για, περιπτώσεις, για περισσότερε περιπτώσει δωρεάν δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα γίνει δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψη για περίπου 50.000 χειρουργία. Πόσα, 50.000. Περίπου 50.000. Φαντάζομαι ότι. Ναι. τη βαρύτητα των χειρουργείων. Δεν πάω λένε από 40 έω 50. Ναι. Τι... Είστε σίγουρο ότι θα πετύχει το μοντέλο. Με... το πήρατε από με... κάπου αλλού, από κάποια χώρα δηλαδή, που έχει αποδώσει. Χώρες, χώρες. Δεν υπάρχει καμία χώρα που δεν γίνεται αυτά. Είμαστε τελευταία χώρα. Σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη ισχύει ο θεσμό του απογευματινού χειρουργείου. Σε όλε. Δεν το ήξερα, δεν είμαι ειδικό. <δεν είμαι σε διαπρός, όλες. ναι. Στην Ελλάδα, για καταλάβετε τώρα, γιατί πραγματικά καμιά φορά λέω σε αυτή τη χώρα μόνο συζητάμε και ούτε δεν αποφασίζουμε. Ο πρώτο νόμο που επέτρεπε το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ και τα απογευματινά χειρουργεία έγινε το 1992 από τον Γιώργο Σούλα. Ναι. Ήρθε μετά ο Αντρέα, το κατηρίσε. Μετά ήρθε ο Κώστα Τιμήτρη με τον Αλέκο Παδόπουλο, τα ξανανομοθέτησε. Μετά ήρθε ο Στεφανή, έγινε ένα τότε, τα σταμάτησα. Μετά τα ξανανομοθετήσαμε με μάκη Βορύδη εγώ το 2013 και το βορείδι. Ήταν δωρεάν, βέβαια. Με, μετά, όχι, όχι, με πληρώμασαν όλα. Όλα τα παντά, πάντα πάντα, πάντα, πάντα από το 1992 πάντα, πάντα, πάντα μιλάμε για πληρωμή. Μετά έρχεται ο Πολάκη τα καταργεί. Μετά έρχεται ο Πλέβε με την κάκατα Τα νομοθετούν και τώρα εγώ τα βάζω σε πράξη. Αυτή είναι η πορεία των μεγενών χειρουργείων. Ναι. Δεν χρειάζεται να σα πω πόσα μηνύματα. Έχετε και αρκετού υποστηρικτέ, βλέπω. Λοιπόν. Του έχετε Όχι. βάλει να στέλνουν υποστηρικτικά Όχι. μηνύματα εδώ. Για λοιπόν. Άκουστε, <laughs> τα απογευματινά χειρουργία θα διαπιστεύω, Εγώ βλέπω τι δημοσκοπήσει τώρα που λένε οι περισσότεροι είναι εναντίον. Και καταλαβαίνω ότι κάθε μεταρρύθμιση σε βάζει μια περίσκεψη. Σε ένα χρόνο σα βάζω στοίχημα ναι. στον αέρα. Να μην εδώ την ίδια Ωραία. μέρα του Το χρόνουμα. κρατάμε λοιπόν. Και πείτε... να δούμε τότε τι δημοσκοπήσει με την χειρουργία. Ωραία, αν θα είναι θετικέ δηλαδή, είναι. Μακάρι όλοι θέλουμε να πετύχει ο θεσμό Είναι Και τελείω δεν θα πετύχει. Δεν νομίζω ότι καν δεν υπάρχει που θέλει... καμία μορφή να πετύχει. Όλε αυτέ οι κριτικέ που ακούω κάθε μέρα δεν έχουν καμία στην πραγματικότητα. Θα οδηγήσει σε προσλήψει επιπλέον γιατρών και νοσηλευτικού Κάναμε, προσωπικού καναμε, όλη αυτή η διαδικασία. Καναμε, γιατί αυτό το ζητούμε. Κάναμε προκηρύξεις την περασμένη Πέμπτη 2.145 μονίμων θέσεων νοσηλευτών και 700 θέσεων γιατρών. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων φέτο που γίνει ποτέ στο ΕΣΥ. 6.500 θέσει προκηρύσσουμε. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ. Κλείνω με ένα ωραίο μήνυμα τη κυρία Ιφηγέννη, την οποία δεν την ξέρω προσωπικά. Αλλά είναι ακροάτρια εδώ του Ουριά και τη Εκπομπή. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Και κύριε σε εσά, κύριε Παπαγιάννη. Απευθύνομαι στον υπεύθυνο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Δώστε γενναία κίνητρα στου άξιου επιστήμονέ μα, γιατρού και άλλου που στελεχώνουν τα μεγάλα νοσοκομεία τη Ευρώπη να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η χώρα μα του χρειάζεται, του έχει ανάγκη. Εδώ μεγάλωσαν. Εδώ σπούδασαν με αγωνία των γονιών τους Αλλά και δικό τους Επομένως οι Έλληνες θα πρέπει να απολαμβάνουμε τι υπηρεσίε των Ελληνών Οι μεταρρυθμίσεις που τώρα συζητάμε Τα πραγματικά χειρουργία και η άδεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ Είναι για να μπορούν να γυρίσουν αυτοί οι γιατροί Γιατί αυτά τα δικαιώματα τα έχουν έξω Αν δεν τα είχαν εδώ